Εμπρός. Σας έφερα το 147. Να περάσει. Πλησίασε. Σ' ακούω. Δεν έχω τίποτα να σας πω. Πραγματικά εγώ πέταξα το σφουγγαρό πάνω στο πρόσωπο της υψηλάτριας. Δηλαδή δεν έχεις καμία δικαιολογία? Όχι, κυρία. Γιατί το έκανες αυτό? Έχεις τίποτα με την υψηλάτρια? Δεν σας είπαν γιατί? Όχι. Περιμένω να μου το πεις εσύ και γρήγορα. Για ποιο λόγο? Είχα την περιέργεια να δω πώς θα μοιάζει το μούτρο της μέσα στα βρώμικα νερά. Τον εκδικητής κάποιον που σου έχει κάνει κακό, το καταλαβαίνω. Αλλά μια γυναίκα που δεν έχεις τίποτα μαζί της, γιατί? Από ιδεολογία. Από ιδεολογία, ε? Από ιδεολογία. Αυτό. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Διάβασε, ξέρεις τι σημαίνει? Ναι. Ιερόδουλος. Λοιπόν, και αυτόν τον τίτλο που θα σέρνεις όλη σου τη ζωή από ιδεολογία τον απέκτησες. Γιατί δεν μιλάς? Απάντησέ με. Να σας πω. Αν ο κόσμος θεωρούσε αμαρτία την παρθενιά, τότε θα μένα παρθένα όλη μου τη ζωή. Έξω. Έξω γρήγορα. Μάλιστα. Και ξέρεις ποια θα είναι η τιμωρία σου? 3 μέρες στην απομόνωση και κούρεμα με την ψηλή μηχανή τώρα αμέσως. Τράβα! Όπως θέλετε, κυρία. Πού! Άντε τράβα. Τράβα μέσα να πεις ότι σε έφτιασε για να με κουρέψουν 2 φορές. Δεν της είπες πως έγιναν τα πράγματα? Έπρεπε να της πεις για την αιστεία. Ότι την άφηνε άρρωστη με στα νερά. Τώρα μάλιστα πολύ που θάσκαγε. Θάσκαγε, δεν θάσκαγε, θα μάθανε πως μας φέρονται. Λέτε να μην το ξέρει πως μας φέρονται, αφού αυτή την είναι όλες τις διαταγές. Αγαθές που είσαστε όλες σας. Δεν πάτε πιο και να τα συζητήσετε? Η κυρία Διευθύντρια σε απαλλάσσει από την τιμωρία σου για πρώτη και τελευταία φορά. Και επειδή το 133 είναι άρρωστο, θα το αντικαταστήσεις για λίγο καιρό στην αποθήκη. Ορίστε. Πάρτε, παιδιά. Είναι πολύ δυνατή. Πιο δυνατή από ό,τι φαντάστηκα. Αυτό κάτι κρύβει.